Ως τελευταίος ομιλητής, δύο μόνο επισημάνσεις, σύντομες. Η πρώτη αφορά μία από τις τελευταίες αποστροφές του λόγου του κυρίου Προξένου, η οποία πραγματικά μας δημιούργησε ιδιαίτερα μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Είπε ο κύριος Πρόξενος ότι στο site του Πανεπιστημίου Αθαμπάσκα αναφέρεται η σημερινή συνεργασία, η συνέχιση της συνεργασίας με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως μία από τις πιο τιμητικές συνεργασίες. Αντιλαμβάνεστε πόσο χαρά και τιμή περιποίηκε για μας αυτό το γεγονός ότι ένα πανεπιστήμιο από μια από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, όπως είναι ο Καναδάς και το γνωρίζουν όλοι αυτό, και μάλιστα ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο είδος του παγκοσμίως, εδώ και 4 χρόνια συνεργάζεται με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και όχι μόνο συνεργάζεται, αλλά επεκτείνει σήμερα αυτή τη συνεργασία και σε άλλους τομείς και σε άλλα πεδία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει δημιουργήσει το πρωτόκολλο, το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για όλα τα πανεπιστήμια της Ηπείρου μας, το Erasmus Plus. Για πρώτη φορά μέσα στο Erasmus Plus που χρηματοδοτεί πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα, επαναλαμβάνω, όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ειδικότερη αναφορά σε προγράμματα εκπαιδευτικά blended learning και mobile learning. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης από απόσταση ή της μεικτής εκπαίδευσης, όπως αλλιώς λέγεται, μπαίνει και επίσημα στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Αυτό λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία. Σε αυτό το επίπεδο, με ένα πανεπιστήμιο σαν το Αθαμπάσκα University, το οποίο είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο είδος της ανοιχτής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης από απόσταση ή ακόμα και της εκπαίδευσης μέσω mobile systems. Και επίσης δείχνει πόσο διορατικό ήταν και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τότε ΤΕΙ Καβάλας, όταν ξεκίνησε μια τέτοια συνεργασία, πολύ πριν ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσει στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα τέτοιες δράσεις σαν αυτές που αναλάβαμε το 2010. Ευχαριστώ.